Νιώθω πολύ συγκινημένη, περήφανη. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ζει ο πατέρας μου, να μπορεί να τον δει. Άξιος. Είμαι πολύ συγκινημένη, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εύξαστε υπέρ μου. Άξιος. Συγκινημένος. Στο σπίτι μου στην Αθήνα μεγάλωσε. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αριστούχος. Πολύ καλό παιδί και είμαι πολύ συγκινημένος. Συναισθήματα χαράς και συγκίνησης πλημμύρισαν την καρδιά τους στο άκουσμα της είδησης για την πανηγυρική εκλογή του πρόδρομου Ξενάκη στη θέση του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Στον τηλεοπτικό φακό μίλησαν η μητέρα και η αδελφή του. Περίμενα κάποια στιγμή να φτάσει σε αυτό το βαθμό. Έχει προσπαθήσει πολύ, έχει κοπιάσει. Εγώ σπούδαζα εκεί, γνωρίζω πολύ καλά το Ρέθυμνο. Μ' αρέσει που πάει Ρέθυμνο. Θα ζήσω ξανά τα φοιτητικά μου χρόνια. Είναι πολύ χαρούμενη. Εύχομαι να είναι γερός, δυνατός να επιτελεί το έργο που του αναθέσανε. Πώς νιώθετε, το περιμένατε? Να σας πω την αλήθεια, ναι, το περίμενα. Το πληροφορήθηκα από τα site. Μετά άρχισαν τα τηλέφωνα. Η κυρία Ευθυμία αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στη λαμπρή πορεία του, καθώς και στα κοινά του σημεία με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Αυτιά μέσα του πίστευε ότι θα είναι Μητροπολίτης, ρε φίλε. Πατάει στα χνάρια του Αρχιεπισκόπου. Έτσι ξεκίνησε και ο Αρχιεπίσκοπος και πήγε στο Ρέθυμνο, γύρισε μετά και έγινε εδώ ο Αρχιεπίσκοπος. Έχουν πολλά κοινά σημεία με τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο τρόπος που μιλάνε, και το χιούμορ, και όλα μαζί. Κλίμα χαράς επικρατεί στα Σαυράκια, στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Είμαστε πολύ περήφανοι, και εγώ γείτονάς του είμαι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν τον άνθρωπο που ξεκίνησε ως ένα ταπεινό παιδί και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι όλα τα λεφτά που λέμε εμείς στην καθομιλουμένη. Συγχαρητήρια στην οικογένειά του. Σας ευχαριστώ πολύ για τα νέα σας. Λάχει την ευχή μου και αυτός και εσείς. Του δίνω τα συγχαρητήριά μου και να είναι υγιής και γερός. Μεγάλη χαρά για τον πρόδρομο, άξιος. Ευχόμαστε να έχει μια καλή θητεία στο Ρέθυμνο. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι με το γιο μου μια ηλικία. Περάσαμε πολύ καλά στο σχολείο. Είμαι περήφανη για τον Μητροπολίτη. Το περιμένατε αυτό? Το περίμενα. Γιατί είναι καλό παιδί. Δημότες αναφέρθηκαν στο πνευματικό του πλούτο, στην ψυχική του ευγένεια και στην αφοσίωσή του στην εκκλησία από μικρό παιδί. Ήταν ένα άριστο παιδί. Και στο χαρακτήρα του και στην περιφορά του. Και αγαπούσε από μικρός τη θρησκεία. Η μητέρα μου, η γιαγιά του. Από μικρός μου έλεγε αυτό το παιδί θα ασχοληθεί στη ζωή του και στη μόρφωσή του μόνο για τη θρησκεία και για τον Χριστό. Εδώ ήταν μέχρι τα 18 του, μετά έφυγε, πήγε στο Πανεπιστήμιο Αθήνα, πέρασε θεολογία και μετά πήγε στο μοναστήρι στην Αγία Ειρήνη, τη Χριστοβαλάντου, τα τελείωσε. Από εκεί τώρα άρχισε να παίρνει τα διάφορα αξιώματα, πήγε στην Ιρλανδία για μια υποτροφία που του είχε δωρήσει ο Βαρθολομαίος. Άξιος και πάντα άξιος. Από καρδιά, δημότες εύχονται κάθε επιτυχία στο ευθυνοφόρο έργο του.